Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στη διακαναλική συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με την ευκαιρία της συμπλήρωσης του πρώτου χρόνου διακυβέρνησης. 5 τηλεοπτικοί οργανισμοί συμμετέχουν στην απόψινή διακαναλική: ΡΙΚ, ΣΥΓΜΑ, ΟΜΕΓΑ, ΑΛΦΑ και ΑΝΤΕΝΑ. Εκ μέρους όλων, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε την Προεδρία της Δημοκρατίας. Θερμές ευχαριστίες και στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για την παραγωγή και σκηνοθεσία. Έχουμε ήδη ακούσει την εισαγωγική τοποθέτηση, τον απολογισμό τον πρώτο του Προέδρου της Δημοκρατίας και στις ερωτήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ο Σταύρος Κυπριανού, από το ΣΥΓΜΑ ο Χρύσανθος Τσουρούλης, από το ΟΜΕΚΑ ο Μιχάλης Παυλίδης, από τον ΑΛΦΑ ο Γιώργος Κασκάνης και οι υποφαινόμενοι από τον ΑΝΤΕΝΑ. Μια μικρή αναφορά στη διαδικασία της διακαναλικής. 2 ενότητες, η πρώτη για την εσωτερική διακυβέρνηση και την οικονομία, η δεύτερη για το κυπριακό και τις εξωτερικές σχέσεις, ένα μικρό διάλειμμα στην μέση 3 λεπτών. Κάθε κύκλος ερώτησης, απάντησης και διευκρινήσεων, 6 λεπτά, τα οποία έχει στη διάθεση του κάθε δημοσιογράφος. Ο χρόνος παρακολουθείται για να τηρήσουμε το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα. Και ο λόγος πρώτα στον Σταύρο Κυπριανό. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Η απόψινή διάσκεψη γίνεται στην σκιά κάπως αρνητικού, θα έλεγα, αποτελέσματος ή αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου, έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα από διάφορες δημοσκοπήσεις. Να θυμίσω ότι οι δημοσκοπήσεις ήταν αυτές που προεκλογικά έδωσαν σε εσάς μια τεράστια δυναμική. Οπότε θεωρώ πως τις λαμβάνετε σοβαρά υπόψη και μετεκλογικά και σήμερα. Γιατί πιστεύετε λοιπόν ότι παρουσιάζεται αυτή η εικόνα μέσα από τις δημοσκοπήσεις? Και επίσης θα ήθελα να μας πείτε, πέρα από την παρουσίαση του έργου, αν θέλετε να επεκταθείτε περισσότερο στην τελευταία γραμμή για την παραδοχή λαθών. Είστε έτοιμος απόψε στα πλαίσια αυτοκριτικής διάθεσης, λογοδοσίας αλλά και διαφάνειας, να μας απαριθμίσετε μερικά από τα λάθη που θεωρείτε ότι κάνατε από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων σας ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας? Να σας καλωσορίσω όλους, να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Θα ξεκινήσω με το δεύτερο σκέλος της ερώτησης και φυσικά έγιναν λάθη. Η παραδοχή έγινε πρώτα από εμένα. Δεν έγιναν λάθη σε πολιτικές, έγιναν λάθη σε συμπεριφορές και σε επιλογές. Και αυτά τα λάθη διορθώθηκαν αμέσως. Και ξέρετε, είναι γι' αυτό το λόγο που οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν μια βασική συνιστόσα της δικής μας διακυβέρνησης, για να μην γίνονται τέτοιου είδους λάθη. Γι' αυτό προχωρήσαμε με το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό προχωρήσαμε με τον Κώδικα Συμπεριφοράς των Υπουργών, γι' αυτό προχωρήσαμε με την νομοθεσία σε σχέση με τους συμβούλους και πολλές άλλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που εμείς αναλάβαμε, αναγνωρίζοντας τα λάθη που έγιναν. Αλλά, αγαπητέ κύριε Κυπριανού, δεν έγιναν λάθη σε πολιτικές που έβλαψαν την κυπριακή κοινωνία. Λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη τις δημοσκοπήσεις, όπως λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη το ότι λέγεται και ότι γράφεται. Δεν έχω όμως την ίδια στιγμή καμία αμφιβολία ότι το θετικό πρόσημο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης μας, το πρόσημο θα είναι θετικό. Συνειδητά, κύριε Κυπριανού, έχω ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη. Και εδώ έχω ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη γιατί τα προβλήματα και οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές και η κοινωνία περιμένει πολλά από εμάς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην εξουσία. Και ξέρετε, χαίρομαι. Χαίρομαι που η κοινωνία έχει υψηλές προσδοκίες από τη δική μας διακυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία εκλέγεται για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς να έχει την στήριξη ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα. Την ίδια στιγμή, αυτός ο πήχης θα συνεχίσει να είναι ψηλά και για μένα και για τα μέλη του Υπουργού Συμβουλίου. Ξέρετε, στις 29 Ιανουαρίου, για πρώτη φορά, μια άλλη θεσμική μεταρρύθμιση, επέλεξα συνειδητά να παρουσιάσω τον ετήσιο προγραμματισμό μας για το 2024. Επέλεξα συνειδητά, κύριε Κυπριανού, να εκτεθώ για το τι θα κάνουμε το 2024. Όλοι εσείς, οι συναδέλφοι σας, ο κυπριακός λαός γνωρίζει πολύ συγκεκριμένα και πολύ ορθά στο τέλος του χρόνου θα έρθει να, μέσα στο πλαίσιο της λογοδοσίας, να δει αν η κυβέρνηση έκανε αυτά
που έχει υποσχεθεί. Να αναφέρω την ίδια στιγμή ότι είναι πολύ λογικό αυτά τα αποτελέσματα, λαμβάνοντας την ίδια στιγμή υπόψη ότι δεν έχω την στήριξη κάποιου κόμματος. Όλοι προκάτοχοι μου ήταν ηγέτες κομμάτων. Είχαν τη στήριξη, εκτός ο κύριος Βασιλείου, που είχε τη στήριξη ενός από τα μεγαλύτερα κόμματα του ΑΚΕ. Δεν έχω ένα κομματικό έντυπο. Δεν έχω μια συμπαγή ομάδα πληθυσμού η οποία στηρίζει ό,τι κάνω. Αυτό όμως, επαναλαμβάνω, συνειδητά έχουμε ανεβάσει τον πήχη και είμαι σίγουρος ότι στην πενταετία το πρόσημο θα είναι θετικό. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου όμως να επιμείνω. Το ερώτημα ήταν ξεκάθαρο, χρησιμοποιώ δική σας έκφραση. Θα ήθελα στα πλαίσια της λογοδοσίας και θεωρώ είναι απαίτηση των πολιτών να μας πείτε ποια ήταν τα λάθη που θεωρείτε ότι έχετε κάνει. Είπατε για τον πήχη των προσδοκιών. Είπατε ότι στόχος σας είναι να τα βάλετε με το κομματικό κατεστημένο. Εδώ μόλις αναλάβατε, βούιζε το παρασκήνιο, ακόμη πριν ακούσουμε την ανακοίνωση του Υπουργικού, ότι οι ηγέτες των κομμάτων που σας στήριξαν άφησαν έξω από την εξίσωση του Υπουργικού δικές σας επιλογές. Καμία δική μου επιλογή δεν έμεινε έξω από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι επιλογές του Υπουργικό Συμβούλιο, οι επιτυχίες και οι αποτυχίες της κυβέρνησης τις πιστώνεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, και σας παραπέμπω και στον σχηματισμό της κυβέρνησης αλλά και στον πρόσφατο ανασχηματισμό, είναι δικές μου επιλογές και για τις επιλογές αυτές η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μου. Και κύριε Κυπριανό, επειδή γνωρίζουμε όλοι, είδαμε και τις αντιδράσεις και από τα κόμματα που στήριξαν την υποψηφιότητά μου και δημόσιες δηλώσεις, αλλά και το τι λέχθηκε στο παρασκήνιο, κατά πόσον ήταν ικανοποιημένοι ή όχι από τις δικές μου επιλογές. Όλοι όμως, κύριε Κυπριανού, κρινόμαστε από το αποτέλεσμα των πολιτικών που καλούμαστε να εφαρμόσουμε στο τέλος της ημέρας. Επαναλαμβάνω, έγιναν λάθη και θα γίνουν και άλλα. Είπα για λάθη συμπεριφορών. Όπως. Δεν ήταν ανοιχτό να υπάρχουν υπερορίες σε άτομα που διορίστηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν ήταν σωστό να υπάρχουν αναρτήσεις από κυβερνητικούς λογαριασμούς σε προσωπικές στιγμές. Έπρεπε να γίνουν καλύτεροι ελέγχοι σε διορισμούς που έγιναν. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τα διορθώσαμε αμέσως και μέσα στο πλαίσιο της θεσμικής μεταρρύθμισης που πρέπει να είναι μια συνεχής προσπάθεια, εκείνο που επιδιώκουμε στο τέλος της ημέρας είναι να υπάρχουν εκείνα τα δεδομένα, να μην επιτρέπεται να γίνονται τέτοια λάθη. Αλλά με απόλυτη βεβαιότητα, κύριε Κυπριανού, και χαίρομαι που το λέω αυτό, είμαι περήφανος που το λέω αυτό, καμία από τις πολιτικές που ακολούθησε αυτή η κυβέρνηση δεν έπληξε τον κυπριακό λαό. Ο λόγος στο Χρυσάνθο Τσουρούκη. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Σας άκουσα να εξαγγέλλετε την ενιαία εποπτική αρχή για τους παρόχους των υπηρεσιών. Μάλιστα, την βάλατε σε ένα πλαίσιο της αντιμετώπισης του κακού ονόματος που υπάρχει για τον τόπο μας διεθνώς. Από τις αντιδράσεις των οργανωμένων συλλόγων που τους αφορά αυτή η εποπτική αρχή, φαίνεται ότι αυτό δεν θα γίνει ανέμακτα. Η ερώτηση λοιπόν είναι απλή. Αυτές οι αντιδράσεις είναι που σας κάνουν να είστε αναβλητικός ό,τι αφορά αυτή την αρχή, γιατί δεν υπάρχει σήμερα αυτή η αρχή. Και στο τέλος της ημέρας, πότε λέτε ότι θα υπάρξει? Αναβλητικός δεν είμαι σε καμία απολύτως περίπτωση. Να σας πω, δεν είναι γνωστό ότι από το 2013, όταν ήρθε η Τρόικα στην Κύπρο, υπήρχαν συστάσεις ότι θα πρέπει να γίνει πιο αυστηρός έλεγχος σε αυτού του είδους τις υπηρεσίες. Αποφάσισα να προχωρήσω. Ήδη έχουμε επεξεργαστεί συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ήδη γνωρίζω τις αντιδράσεις και είμαι έτοιμος, αν χρειαστεί, να συγκρουστώ έτσι ώστε να διαφυλάξω το όνομα, την αξιοπιστία και τη φήμη της χώρας μας. Κανείς, κύριε Τσουρούλη, δεν είναι υπεράνω της φήμης της χώρας μας. Σήμερα είχαμε νέες κυρώσεις από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πάλι εμπλέκεται το όνομα της πατρίδας μας. Αυτά δεν είναι τιμητικά για κανέναν. Ναι. Αλλά και αυτοί που αντιδρούν, κύριε Τσουρούλη, αν δουν μακροπρόθεσμα, είναι προς το συμφέρον και των ιδίων αυτή η σύσταση της ενιαίας εποπτικής αρχής. Ναι. Η Κυπριακή Δημοκρατία
είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κράτος δικαίου και επαναλαμβάνω, σε φαινόμενα διαφθοράς θα υπάρξει, όχι στα λόγια, στις πράξεις, μηδενική ανοχή. Θα επιμείνω στα όσα αφορούν τις διάφορες αρχές, καθότι μια άλλη εξαγγελία σας κάνει λόγο για τον εξυγχρονισμό ταυτόχρονα σε νομική υπηρεσία και ελεγκτική υπηρεσία. Καταρχάς, θέλω να ξεκαθαρίσετε αν όντως είναι μια δραστηριότητα που αφορά και τους δύο άξονες. Και γιατί είναι αυτό. Δεύτερον, εάν πρόκειται τελικά να διαχωρίσετε τον θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα από το διτό ρόλο που έχει σήμερα. Και να μας πείτε και τι θα κάνετε με την ελεγκτική υπηρεσία, γιατί εκεί ακούγονται και γράφονται διάφορα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημά σας, γιατί επαναλαμβάνω, οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν μία από τις συνιστώσεις της δικής μας πολιτικής φιλοσοφίας. Και όλα αυτά που υπάρχουν στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, κύριε Τσουρλή, θα υλοποιηθούν. Πρώτος, εγώ, ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, έδειξα το παράδειγμα. Σύσταση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Από πού πήρε τις εξουσίες το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο? Όλοι γνωρίζαμε πώς γίνονταν οι διορισμοί. Συστήσαμε ένα Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, του οποίου θα διευρύνουμε ακόμη περισσότερο τις αρμοδιότητες, γιατί θεωρούμε ότι σε καμία υπηρεσία, σε κανένα θεσμό, ένα άτομο από μόνο του μπορεί να έχει την όλη σοφία και να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Άρα πρώτος, δείξαμε το παράδειγμα, παράλληλα με τον Γνωμοδοτικό Συμβούλιο που επαναλαμβάνω, θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις αρμοδιότητες. Για παράδειγμα, το αμέσως επόμενο διάστημα υπάρχουν διορισμοί επιτρόπων. Θα έχει και πάλι το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο την αρμοδιότητα να συστήσει στην εκτελεστική εξουσία. Το ίδιο με όλους τους θεσμούς συμπεριλαμβανομένης και της νομικής υπηρεσίας και της ελεγκτικής υπηρεσίας. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, για να προλάβω τις όποιες αντιδράσεις. Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό. Και όλη αυτή η διεργασία που κάνουμε και θα παρουσιάσουμε δημόσια, κύριε Τσουρούλη, αφού συζητήσουμε και με τους ίδιους τους θεσμούς, αγγίζει χρονικά περίοδο μετά που δεν θα υπάρχουν τα συγκεκριμένα άτομα ή θα είναι στο τέλος, αν θέλετε, της θητείας τους, γιατί για μας δεν είναι προσωπικό το θέμα. Για μας το θέμα είναι θεσμικό. Και επαναλαμβάνω, σε όλους τους θεσμούς, η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε είναι αυτή του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Άρα λέτε ότι θα είναι σε 10 χρόνια, δηλαδή αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, ή αλλαγές. Εξεργαζόμαστε συγκεκριμένα και στην νομική υπηρεσία. Και είναι μια μετεξέλιξη, κύριε Τσουρούλη, που θα γίνει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συζητούμε ενδοκυβερνητικά. Έχω μιλήσει με εξωτερικούς συνεργάτες, με νομικούς. Και ξέρετε κάτι, για πολλά των θεμάτων που συζητούμε στην πατρίδα μας, υπάρχει λύση σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να αξιοποιούμε την εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει και από άλλα κράτη-μέλη. Το επόμενο ερώτημα από τον Μιχάλη Παυλίδη. Μια μικρή διευκρίνηση στο ερώτημα του Χρήστου και μετά να επιβάλλω το δικό μου. Το ελεκτικό συνέδριο είναι στις σκέψεις σας? Φυσικά είναι στις σκέψεις μας και είναι στο πρότυπο. Αυτό είναι στο πρότυπο και άλλων κρατών. Άρα, και επαναλαμβάνω, γιατί δεν πρέπει να τα προσωποποιούμε όλα. Δεν αφορά τα συγκεκριμένα πρόσωπα, τους επικεφαλείς που δεν αμφισβητείται ούτε η ικανότητα τους, ούτε η σημαντική δουλειά που κάνουν. Μιλάμε για θεσμικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν το κράτος. Δεν είμαστε εδώ, κύριε Παυλίδη, για να σκεφτώ μέχρι το 2028. Αν ακολουθούσα τέτοια πολιτική, δεν θα ήμουν ωφέλιμος για το κράτος. Είμαι εδώ για να αφήσουμε, επαναλαμβάνω, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής. Επειδή είπατε όμως ότι δεν είναι προσωπικό το θέμα, πώς θα χαρακτηρίζετε σήμερα τη σχέση σας με τον Γενικό Ελεγκτή, μετά και την πρόσφατη κρίση και τη μεταξύ σας αντιπαράθεση για σειρά ζητημάτων? Εξαιρετικές οι σχέσεις μου με τον Γενικό Ελεγκτή. Χθες ήμασταν στο τηλέφωνο για ένα θέμα. Δεν σημαίνει ότι αν υπάρχει μια διαφωνία, εμείς και ειδικότερα εγώ, που είμαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχω ευθύνη να διασφαλίσω ότι οι θεσμοί λειτουργούν. Και έχω μια εξαιρετική σχέση με τον κύριο Μιχαηλίδη. Κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Υπάρχουν, ναι, επιμέρους διαφωνίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ως επικεφαλής δύο σημαντικών θεσμών
δεν θα πρέπει να συνεργαζόμαστε. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί έντονα την επικαιρότητα είναι το ανέλεκτο του Γενικού Εισαγγελέα, εφόσον μιλάμε για τους θεσμούς. Ποια είναι η θέση σας σε αυτό? Και σε αυτό επαναλαμβάνω. Ρωτήθηκα προηγουμένως, υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός για διαχωρισμό. Σε βάθος δεκαετίας. Δεν είναι βάθος δεκαετίας, είναι πιο νωρίς, δεν είναι διψήφιος ο αριθμός που θα γίνουν αυτές οι αλλαγές, αλλά επαναλαμβάνω, είμαστε στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας. Το αμέσως επόμενο στάδιο είναι να συζητήσουμε με τους επικεφαλείς αυτών των θεσμών και ακολούθως θα πάμε στη Βουλή. Λοιπόν, μιλήσατε στην ερώτηση του Σταύρου για τα λάθη, κάνατε μια μορφή αυτοκριτική, επισημαίνετε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Εγώ έχω την αίσθηση, κύριε Πρόεδρε, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αντίκτυπο στη διακυβέρνησή σας είναι η αύξηση του κόστου ζωής. Και η εκτίμηση των πολιτών, σύμφωνα και με όλες τις μετρήσεις, είναι ότι τα μέτρα τα οποία μας εξηγήσετε απόψε, έστω και επιγραμματικά, δεν είναι αρκετά. Αυτό το λένε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως το ΑΓΕΛ. Και επειδή κάνετε μια αναφορά στην ομιλία σας, για λαϊκίστικη προσέγγιση, ποιους ακριβώς εννοείτε, κύριε Πρόεδρε? Τι σημαίνει αυτή η χώρα, κύριε Παυλίδη? Το 2012, το 2013 πέρασε μια πρωτόγνωρη κρίση. Μια κρίση που όποιες ευθύνες έχουν ξένοι ή τρίτοι, υπήρχαν ευθύνες και από αυτή την πολιτεία. Υπήρχαν ευθύνες από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και για μένα, για την κυβέρνησή μας, η δημοσιονομική υπευθυνότητα είναι αδιαπραγμάτευτη. Ξέρετε κάτι, μιλούσαμε προηγουμένως, με ρώτησε ο κύριος Κυπριανού για τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα και ούτω καθεξής. Ξέρετε, μόλις είχα εκλεγεί την 1η Μαρτίου, είχα παρενέσεις από όλα τα κόμματα, και τα κόμματα που με στήριξαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θυμάμαι ακόμα τις ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, να ανακοινώσω μέτρα. Το πιο εύκολο για μένα, για να είμαι αρεστός, για να κερδίσω από την αρχή τις εντυπώσεις σε δημοσκοπήσεις, ήταν να ανακοινώσω μέτρα. Δεν το έκανα. Γιατί δεν το έκανα, κύριε Παυλίδη? Γιατί έπρεπε να αναμένω να πετύχω την αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα. Θα έπρεπε να έχω τον πρώτο πλεονασματικό προϋπολογισμό και αμέσως μετά, συμπεριφερόμενος υπεύθυνα, επαναλαμβάνω, υπεύθυνα, ανακοινώσαμε μέτρα, ανακοινώσαμε ένα δεύτερο πακέτο μέτρων και θα ανακοινώσουμε και άλλα μέτρα, εάν και εφόσον χρειαστεί. Αλλά να πω κάτι για τα μέτρα. Στοχευμένα μέτρα, όχι οριζόντια μέτρα. Δεν είμαι θειασότης των οριζόντιων μέτρων. Ναι, σε κάποιες των περιπτώσεων είναι σημαντικό να είναι οριζόντια τα μέτρα, αλλά στις πλήστες των περιπτώσεων πρέπει να είναι στοχευμένα για αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Νομίζω έχω ακόμα λίγο χρόνο. Κρίνεστε όμως, κύριε Πρόεδρε, και με βάση τις προεκλογικές σας εξαγγελίες. Μια από αυτές ήταν η αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος από τις 19.500 στις 24.000 ευρώ. Και μάλιστα είχατε πει προεκλογικά ότι, θα χρησιμοποιήσω τα δικά σας λόγια, πως ήταν κοστολογημένο και η προσπάθεια για να γίνετε πιστικός, είχατε πει ότι είναι μεμονωμένο μέτρο και μπορεί να προωθηθεί ως τέτοιο. Γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ όλες σχεδόν τις ομάδες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το ανέφερα αυτό που έχετε μόλις προαναφέρει. Και τι κάναμε? Μία από τις πρώτες ενέργειες αυτής της κυβέρνησης ήταν να ξεκινήσει η εργασία για φορολογικό μετασχηματισμό της χώρας. Μια εργασία η οποία, ο τελευταία φορά που έγινε φορολογικός μετασχηματισμός σε αυτή τη χώρα, ήταν το 2002. Ένα. Και η δική μας κυβέρνηση ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια και σταδιακά θα ανακοινώνουμε τις αλλαγές σε σχέση με τον φορολογικό μετασχηματισμό της χώρας μας. Θεωρούμε σωστό να κάνουμε ένα συνολικό φορολογικό μετασχηματισμό. Πέρασαν τόσα χρόνια, υπάρχουν σαφώς νέα δεδομένα σήμερα και αυτός ο φορολογικός μετασχηματισμός, επαναλαμβάνω, με τη συνεργασία και του ιδιωτικού τομέα, θα παρουσιαστεί. Ο λόγος στον Γιώργο Κασκάνη. Κύριε Πρόεδρε, τα πολιτικά πρόσωπα πάντα παρουσιάζουν τις πολιτικές τους, την φιλοσοφία τους, τις αποφάσεις που πήραν ή δεν πήραν. Και εκείνο όμως που έχει στο τέλος της ημέρας σημασία είναι τι νιώθει ο καθένας στο σπίτι του, στη ζωή του και στην καθημερινότητά του. Και επειδή ένας βασικός άξονας της πολιτικής σας ήταν η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, εγώ να σας πω, όχι με βάση δημοσκοπήσεις, που ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει όπως θέλει, αλλά με βάση το ευρωβαρόμετρο, το οποίο λαμβάνεται υπόψη και στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μερικά στοιχεία.
77% του κόσμου είδε μείωση του βιωτικού του επίπεδου σε αυτόν τον χρόνο. Ένα 63% δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Ένα 59% θεωρεί κακή την κατάσταση της χώρας. Ένα 63% κακή την κατάσταση της οικονομίας. Και ένα 84% δεν θεωρεί ικανοποιητικά τα μέτρα που ελήφθησαν για την ακρίβεια και όλα τα προβλήματα που προέκυψαν. Η Κύπρος είναι η τρίτη χώρα, μετά την Ελλάδα και την Πορτογαλία, που σε ποσοστό 63% ο κόσμος δηλώνει ότι πολύ ή λίγο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Αυτή είναι η εικόνα που έχει ο κόσμος σήμερα. Αναφερθήκατε στο Ευρωβαρόμετρο, κάτι που μελετώ κάθε φορά που δημοσιοποιείται. Να αναφέρω κι εγώ τους δείχτες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η χώρα μας το 2024 θα έχει τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αυτό γνωρίζω. Αυτό λίγο στο οι αριθμοί ευημερούν ο κόσμος. Όχι, σε καμία απολύτως περίπτωση. Γιατί, κύριε Κασκάνη, είμαστε μια μικρή χώρα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επηρεαζόμαστε από εξωγενείς παράγοντες. Και βλέπετε τι γίνεται και στην Ουκρανία, αλλά και πολύ πρόσφατα στη γειτονιά μας. Όλα αυτά επηρεάζουν. Σίγουρα επηρεάζουν την καθημερινότητα του πολίτη. Και είναι γι' αυτό το λόγο που επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά ανακοινώθηκαν τέτοιου ύψους μέτρα για να βοηθηθεί η κοινωνία, για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι προκλήσεις τις οποίες τις αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά. Την ίδια στιγμή όμως, κύριε Παυλή, γιατί περάσαμε, κύριε Κασκάνη, περάσαμε αυτή η χώρα από πολύ δύσκολες στιγμές, επαναλαμβάνω, η δημοσιονομική υπευθυνότητα για μένα είναι αδιαπραγμάτευτη. Σίγουρα, κι εγώ αν ήμουν αρχηγός κόμματος ή βουλευτής, θα καλούσα καθημερινά την κυβέρνηση να δώσει περισσότερα. Δεν είμαι εδώ για να ανταποκρίνουμε σε καλέσματα, αν θέλετε, κομματικά, ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη ότι προσεγγίζουμε και είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και προσεγγίζουμε τις εκλογές. Είμαι εδώ να συμπεριφέρουμε υπεύθυνα και να δω σε βάθος πενταετίας. Διαφορετικά, επαναλαμβάνω, σας είπα το προηγούμενο παράδειγμα με τα μέτρα κατά της ακρίβειας. Μπορούσε να ήταν η πρώτη απόφαση αυτής της κυβέρνησης. Αλλά πήραμε πάρα πολλά μέτρα, κοινωνικά μέτρα. Η ΆΤΑ, κύριε Κασκάνη, ο κατώτατος μισθός. Αυτά είναι δεδομένα συγκεκριμένα. Είναι στόχοι που είχαμε, γιατί μιλήσαμε για τις προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες επιτεύχθηκαν αμέσως μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης. Στεγαστική πολιτική. Για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της χώρας υπάρχει, έχει αναπτυχθεί, έχει παρουσιαστεί, αρχίζει να υλοποιείται μια τέτοια στεγαστική πολιτική. Μιλάμε τόσα χρόνια όλοι για προσφυγική πολιτική. Για πρώτη φορά ασχολήθηκε μια κυβέρνηση με τους προσφυγικούς συνοικισμούς. Γίνεται εξορθολογισμός των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Έχουμε ανακοινώσει νέα κίνητρα σε σχέση με τον κεντρικό φορέα ισότιμης κατανομής βαρών. Υπάρχουν πάρα πολλά που έχουν γίνει αυτόν τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία. Επαναλαμβάνω ότι στην πενταετία, στη δική μας διακυβέρνηση, όλα αυτά που έχουμε υποσχεθεί στον κυπριακό λαό, είτε αφορούν τον μετασχηματισμό, είτε αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, θα βελτιωθούν. Άρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Πρόεδρε, ζητάτε πίστοση χρόνου σε βάθος πενταετίας. Δεν ανέμενα κάποιος, δεν θεωρώ ότι κάποιος ανέμενε ότι τον πρώτο χρόνο θα επιληθούν όλα τα προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι παραλάβαμε μια κατάσταση πραγμάτων, διαχειριζόμαστε μια κατάσταση, παίρνουμε πρωτοβουλίες, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν όλα αυτά που λέτε. Αυτή την υπομονή περίπου που ζητείτε από την κοινωνία και από τους πολιτικούς σχηματισμούς, δεν επιδείξατε εσείς ο ίδιος σε συνεργάτες σας στο Υπουργικό Συμβούλιο και προχωρήσατε στον πιο σύντομο ανασχηματισμό Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο είναι μια αντίφαση εδώ. Θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί και νομίζω επικαλεστήκατε και ορισμένες από τις δουλειές και τις επιτυχίες που έχουν καταγράψει, να είχαν τον χρόνο να εξελιχθούν. Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας, κύριε Κασκάνη. Και οι υπουργοί που έχουν ανασχηματιστεί
άφησαν σημαντικό έργο. Κάποιοι περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Εγώ επιθυμούσα να τρέξουν περισσότερο τα πράγματα σε κάποιους τομείς. Και γι' αυτό, χωρίς να σκεφτώ τους 18 μήνες, που κακά τα ψέματα όλοι το γνωρίζουμε, εσείς περισσότερο, ήταν το βασικό κριτήριο για να γίνουν ανασχηματισμοί, προχώρησα σαφώς πιο γρήγορα, γιατί επιθυμούσα σε συγκεκριμένους τομείς να τρέξουν πολύ περισσότερο τα πράγματα. Η κοινωνία μπορεί να δείχνει υπομονή. Εγώ δεν έχω την ευκαιρία να έχω υπομονή από τον κόσμο, από τους υπουργούς. Θέλω να τρέξουν τα πράγματα. Έχω υποσχεθεί στον κυπριακό λαό μέσω του προεκλογικού προγράμματος. Έχω ένα κοινωνικό συμβόλαιο με τον κυπριακό λαό, το οποίο επαναλαμβάνω, θα τηρήσω πιστά. Μπορεί να ήταν και λάθος τα κριτήρια τα οποία θέσατε εξ αρχής για τον σχηματισμό της κυβέρνησής σας. Κοιτάξτε, είπα προηγουμένως ότι είχαν βάσει τον πύχη πολύ ψηλά. Έθεσε ένα αυστηρό πλαίσιο για τους διορισμούς και για το Υπουργικό Συμβούλιο. Και ναι, λαμβάνοντας υπόψη τη σοφία που έχω σήμερα, ένα χρόνο μετά που είμαι εδώ, ναι, ενδεχομένως να έγιναν και τέτοιες λανθασμένες επιλογές. Δεν θα επιμένω επειδή έκανα λανθασμένες επιλογές για να μην κριθώ ή να μην κατηγορηθώ. Είμαι εδώ, έχω ευθύνες έναντι στον κυπριακό λαό και αυτές τις ευθύνες τις αναλαμβάνω καθημερινά. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο θέμα ακρίβεια, βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ίσως το πρώτο στον κατάλογο των πολλών που ταλαιπωρούν τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τον καταναλωτή, είναι το κόστος της ενέργειας. Και όλους αυτούς τους μήνες παρακολουθούμε πραγματικά με έκπληξη πολλές φορές αυτό το θα επιβληθεί ή δεν θα επιβληθεί αύξηση στην τιμή του ρεύματος, θα αποφασίσει ή δεν θα αποφασίσει η αρχή ηλεκτρισμού ή η ΡΑΕΚ, θα παρέμβει ή δεν θα παρέμβει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και την ίδια ώρα ακούμε από την αρχή ηλεκτρισμού χθες από τη Βουλή, για παράδειγμα, ακόμα και μια απειλή, αν θέλετε, ότι ακόμα και το κόστος για τους έξυπνους μετρητές ίσως μετακυλιστεί στους λογαριασμούς του ρεύματος. Τελικά τι θα γίνει με το κόστος της ενέργειας, το κύριε Πρόεδρε? Το κόστος της ενέργειας, το υψηλό κόστος της ενέργειας δεν δημιουργήθηκε στον ένα χρόνο δικής μας διακυβέρνησης. Εμείς όμως έχουμε την ευθύνη να επιλύσουμε αυτό το θέμα και θα το επιλύσουμε, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, πριν λίγες μέρες, την Παρασκευή, βγήκε το σχέδιο φωτοβολταϊκά για όλους. 30 εκατομμύρια, 6.000 νοικοκυριά. Σήμερα, από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, έχουμε 4.000 αιτήσεις. Και αυτό το πρόγραμμα, σας ανακοινώνω απόψε, ότι θα το αξιολογήσουμε και θα το επαναπροκηρύξουμε. Δεν μπορούμε σε μια χώρα που έχουμε τόσο ήλιο, οι τιμές στον ηλεκτρισμό να είναι τόσο ψηλές. Την ίδια στιγμή όμως, θα πρέπει να αλλάξει το δίκτυο, θα πρέπει να δούμε το θέμα με το φυσικό αέριο και για όλα αυτά έχουν ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις. Για παράδειγμα, έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση που έχει προκληθεί με το τερματικό. Δεν μπορώ να μιλήσω δημόσια γιατί το θέμα βρίσκεται σε διαιτησία, αλλά ήταν κάτι που κληρονομήσαμε και πρέπει να διαχειριστούμε. Ήταν κάτι που έπρεπε να λειτουργήσει το 2022 και θα βοηθούσε καταλυτικά στη μείωση των τιμών του ηλεκτρισμού, που είναι η μεγάλη πρόκληση όντως και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Και εμείς, επαναλαμβάνω, από την πρώτη στιγμή με συγκεκριμένα σχέδια. Δεν είναι μόνο τα φωτοβολταϊκά για όλους. Ανακοινώσαμε συγκεκριμένα σχέδια για μεγάλες επιχειρήσεις. Ανακοινώσαμε τον συμψηφισμό μέτρησης για τον ηλεκτρισμό. Έχουμε συγκεκριμένο σχεδιασμό, επαναλαμβάνω, και για το φυσικό αέριο. Αναμένω πολύ σύντομα να μας παρουσιαστεί ο τρόπος αξιοποίησης από την ιταλική έννοια του κοιτάσματος στο Κρόνος 2. Εργαζόμαστε για την ηλεκτρική διασύνδεση της χώρας μας, μια άλλη μεγάλη πρόκληση που και εκεί πήραμε αποφάσεις, αλλά αυτό, όλα αυτά θα φέρουν αποτέλεσμα όχι από τη μια μέρα στην άλλη. Γι' αυτό το λόγο γίνονται οι παρεμβάσεις με τα στοχευμένα μέτρα. Γι' αυτό και στα μέτρα και των 196 εκατομμυρίων, αλλά και των 60 εκατομμυρίων, το θέμα του ηλεκτρισμού περιλαμβάνεται. Θα ήθελα αντί διευκρίνησης ένα άλλο διαφορετικό ερώτημα. Επειδή σας άκουσα και απόψε να λέτε ότι είστε πρόεδρος που δεν έχετε τη στήριξη ενός μεγάλου κόμματος, διακρίνω ένα παράπονο, αν θέλετε, σε αυτό. Όχι, δεν έχω παράπονο. Κανένα παράπονο δεν έχω. Θέλω να το διευκρινίσω. Οι επιλογές, οι αποφάσεις των κομμάτων είναι απόλυτα σεβαστές. Σέβομαι και εκτιμώ τη βοήθεια που μου δίδεται
από τα κόμματα που με στήριξαν να εκλεγώ και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας, για παράδειγμα, με τη στήριξη τη δική τους και παρόλο που δεν ήταν, αν θέλετε, τόσο ένθερμοι υποστηρικτές της πρότασης της κυβέρνησης, κλείσαμε το θέμα των εκποιήσεων, που ξέρετε, κύριε Τσαμάνη, εκκρεμούσε από το 2017. Και μια κυβέρνηση, την οποία δεν έχει κομματική στήριξη, κατάφερε να περάσει από τη Βουλή. Άρα, εκτιμώ τη βοήθεια των κομμάτων, διατηρούν την αυτονομία τους, έχουμε θέματα στα οποία διαφωνούμε, αλλά φυσικά εκτιμώ την στήριξη που έχω, όπως και την αντιπολίτευση που μου γίνεται είναι απόλυτα θεμητή. Και επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, το είπατε και εσείς προηγουμένως, και τα κόμματα έχουν βεβαίως τη δική τους ατζέντα εν όψη των εκλογικών αναμετρήσεων, πόσο θα επηρεάσει τη διακυβέρνηση αυτή η προεκλογική τη στιγμή που έχετε ανάγκη από δεν τα κόμματα για να περάσετε σημαντικές... Δεν θα ακούσετε καμία προεκλογική εξαγγελία. Είχα πει πρόσφατα ότι το μεγαλύτερο μου πλεονέκτημα είναι και το μεγαλύτερο μου μειονέκτημα. Το ότι είμαι κομματικά ορφανός. Κομματικά ορφανός σημαίνει ότι παίρνω αποφάσεις χωρίς να λαμβάνω υπόψη εκλογές, προεκλογικές εκστρατείες και το καθεξής. Σας είπα προηγουμένως το παράδειγμα, όταν πρωτοεκλέγηκα και τις ανακοινώσεις των κομμάτων για να ανακοινώσει μέτρα, δεν το έκανα γιατί έπρεπε να ήμουν δημοσιονομικά υπεύθυνος. Την ίδια στιγμή το να μην έχεις δεδομένη κομματική στήριξη, και δεν είναι κριτική αυτή, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί αυτά τα αποτελέσματα, κάποια από, από τα και οποία τα έχετε αναφέρει. Διευκρινιστικά ερωτήματα, οι συνάδελφοι, και να ολοκληρώσουμε πολύ σύντομα. Θέλω να προλάβω να σας ρωτήσω κάτι για την ασφάλεια, γιατί συζητήσαμε για την καθημερινότητα. Ένα χρόνο, κύριε Πρόεδρε, δεν καταφέρνετε ως πρόεδρος της κυβέρνησης και του κράτους να λύσετε το θέμα με τα κινητά τηλέφωνα. Και σε υψηλότατο επίπεδο έχουμε παραδοχές αξιωματούχων ότι είναι διευθυντήριο οργανωμένου εγκλήματος οι κεντρικές φυλακές. Είναι αυτό αποτελεσματική διακυβέρνηση για τους πολίτες? Εσείς ο ίδιος παραδέχεστε ότι η ασφάλεια είναι από τα σημαντικά πράγματα στη ζωή των πολιτών? Δεν νομίζω να αναμένεται να κάνω συγκεκριμένο σχόλιο για το θέμα των κινητών στις κεντρικές φυλακές, που είναι πρόβλημα. Το λέω και έχουν ληφθεί μέτρα αντιμετώπισης. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Αλλά είπατε για την ασφάλεια. Ξέρετε, κύριε Τσουρλή, στην προεκλογική εκστρατεία το υπαριθμό ένα πρόβλημα της κοινωνίας, ξέρετε ποιο ήταν? Το μεταναστευτικό, που αγγίζει το θέμα ασφάλειας. Μέσα σε ένα χρόνο, για πρώτη φορά υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε ενώπιόν μας. Και η κοινωνία, γιατί αναφέρθηκε προηγουμένως πολύ εύστοχα ο κ. Κασκάνης στο πώς νιώθει η κοινωνία, νιώθει την αλλαγή που γίνεται. Νιώθει το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Κυπριακή Δημοκρατία διώχνει περισσότερους από ό,τι έρχονται. Νιώθει ότι οι διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων συμπληρώνονται σε 3 μήνες και όχι 6-9 ή περισσότερους. Ξέρει πολύ καλά όλα όσα έχουμε κάνει και αυτό το θέμα είναι το υπαριθμένο που αγγίζει και το θέμα που έχετε γύρει της πολύ ασφάλειας. Πολύ σύντομα, Σταύρο, για να ολοκληρώσουμε. Δεν θέλω να αφήσουμε έξω τον τομέα της υγείας. Κύριε Πρόεδρε, σε ένα κράτος πρόνοιας, νομίζω ότι χωρίς υγεία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε ένα γενικό σύστημα υγείας το οποίο έχει αρκετά κενά. Ένα από τα κενά είναι η απουσία εξειδίκευσης σε κάποιες δομές, σε κάποιες χρόνιες παθήσεις. Επίσης, απουσιάζουν δείκτες υγείας. Δεν μπορούμε να δούμε την απόδοση του συστήματος. Η πιστοποίηση είναι σε αρχικά στάδια. Η αξιολόγηση των γιατρών απουσιάζει. Αναγνώριση ειδικοτήτων απουσιάζει και αυτή από την εξίσωση, με αποτέλεσμα κάποιοι γιατροί να δηλώνουν ό,τι θέλουν. Ποιος είναι ο έλεγχος, πώς θα προχωρήσουμε σε αυτό? Υγεία και παιδεία, το ανέφερα και στην εισαγωγική μου παρέμβαση, είναι δύο τομείς που για μας αγγίζουν το καλύτερο αύριο που θέλουμε να πετύχουμε σε αυτή τη χώρα. Γενικό σύστημα υγείας, μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση, είμαστε εδώ για να την στηρίξουμε και να την αναβαθμίσουμε. Πρέπει όμως και οι Κυπριανοί να γίνουν πράγματα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο ΑΗ θα πρέπει να ελεγχθούν το θέμα των προσωπικών γιατρών. Δεν γίνεται σε κάποιες των περιπτώσεων οι παραπομπές από προσωπικούς γιατρούς να είναι διπλάσιες από αυτά που βλέπουμε στην Ευρώπη. Πρέπει να προχωρήσει το medical audit. Να εξετάζεται τι αποφασίζουν οι γιατροί. Δεν μπορώ, και έχω μεταφέρει αυτή μου τη θέση, να ακούω ως δικαιολογία ότι προσπαθούμε να βρούμε λογισμικό. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες πώς λειτουργούν?
Πώς έχουν τα λογισμικά και εμείς δεν μπορούμε να τα έχουμε και το συζητούμε για τόσα χρόνια. Ο ΚΙΠΗ την ίδια στιγμή, πανεπιστημιακά νοσοκομεία, θα πάει το νομοσχέδιο στη Βουλή. Γνωρίζονται σαν αντιδράσεις, αλλά είμαστε εδώ να συγκρουστούμε αν χρειαστεί. Θα πρέπει οι κλινικές στα νοσοκομεία μας να έχουν δεσμούς με κλινικές στο εξωτερικό για να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στα νοσοκομεία μας. Έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά ο κόσμος δεν πηγαίνει στα δημόσια νοσοκομεία. Όλα αυτά που έχετε αναφέρει, η εξειδίκευση, δεν μπορεί σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν έτη 2024 να μην υπάρχουν ειδικότητες και κόσμος να χάνει τη ζωή του. Και επαναλαμβάνω, η υγεία και η παιδεία είναι τα δύο θέματα τα οποία κρίνεται καθημερινά το κράτος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστροφή στη διακαναλική συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησής του. Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένη στον Κυπριακό και τις εξωτερικές σχέσεις, αλλά έχουμε συμφωνήσει, εάν υπάρχουν ερωτήματα για την εσωτερική διακυβέρνηση, συνάδελφοι, ο λόγος όπως επιθυμείτε. Αρχίζω με τον Σταύρο Κυπριανό. Λοιπόν, θα τηρήσω για την ώρα την διαδικασία. Θα μιλήσουμε για τον Κυπριακό. Σήμερα είναι αλήθεια, κύριε Πρόεδρε, ότι το Κυπριακό δεν είναι στην κορυφή της ατζέντας των μεγάλων δυνάμεων, να το πω έτσι απλά. Υπάρχουν συγκυρίες οι οποίες δεν ευνοούν το Κυπριακό να προχωρήσει. Πέρα από την αδιάλλακτη στάση των Τούρκων, τις διχοτομικές και απαράδεκτες θέσεις περί κυριαρχικής ισότητας και λύσης δύο κρατών, και βεβαίως είναι και η Ευρώπη. Οι εταίροι μας δεν δείχνουν να είναι τόσο υποβοηθητικοί, μάλλον βάζουν μπροστά τις εμπορικές σχέσεις δισεκατομμυρίων που έχουν με την Τουρκία εδώ και χρόνια. Είναι και η Ελλάδα η οποία γυρίζει σελίδα στις σχέσεις της με την Τουρκία και διερωτόμαστε, εύλογα θεωρώ, ποια είναι η σανίδα σωτηρίας της Κύπρου αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχω προαναφέρει. Κύριε Κυπριανού, δεν ήμασταν και δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Δεν είμαστε ο φαλός της γης, όπως κάποιοι θεωρούσαν στο παρελθόν. Λέτε για τους Ευρωπαίους εταίρους μας, λέτε για τις μεγάλες δυνάμεις. Θα πρέπει, όταν είσαι ένα μικρό κράτος υποκατοχή, να αποδείξεις μέσα από τις ενέργειές σου και εσωτερικά, γιατί υπάρχουν παράγοντες εσωτερικής ισχύως, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, την προστιθέμενη σου αξία. Μόνο έτσι θα δημιουργήσει ενδιαφέρον και για το δικό σου θέμα. Και ως Κυπριακή Δημοκρατία ακριβώς, και αν είδατε και στην εισαγωγική μου παρέμβαση, αναφέρθηκα στην ανάγκη να πράξουμε ότι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να αναδειχθεί η σημασία της χώρας μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περιοχή. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες και να είμαστε μόνο θεματικοί. Ξέρετε, βλέπω τη συζήτηση που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή σε σχέση με αυτή την προσπάθεια μας για τον ανθρωπιστικό διάδρομο προς την Γάζα. Μια προσπάθεια η οποία από τη μια, αυτός είναι ο πρώτος το στόχος, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, να χρησιμοποιήσω τη λέξη που χρησιμοποιήσατε εσείς, για να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους που κινδυνεύουν πραγματικά. Εξελίσσεται μια ανθρωπιστική κρίση. Αλλά την ίδια στιγμή αυτό αναδεικνύει και τη σημασία της χώρας μας. Και χαίρομαι όταν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών βλέπουν αυτό τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό, κύριε Κυπριανού, μέσα από τέτοιες δράσεις θα τις αξιοποιήσουμε και στο δικό μας πρόβλημα, στο κυπριακό πρόβλημα. Και ειδικότερα επιμένω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μέσα από την επίλυση του Κυπριακού δύναται να προκύψουν ωφέλη για όλους. Δεν θα προκύψουν ωφέλη μόνο για την Κυπριακή Δημοκρατία, για τον Κυπριακό λαό. Πρέπει να προκύψουν ωφέλη, ναι, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την περιοχή και για την ίδια την Τουρκία. Άρα, μια προσέγγιση του παρελθόντος που θεωρούσαμε, μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα, ότι θα λυθεί το Κυπριακό γιατί θα αναγνωριστεί το παράνομο της κατοχής, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δυστυχώς δεν λειτουργεί έτσι το διεθνές σύστημα. Ζούμε σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα, στο οποίο μέσα από τη δική σου δράση θα πρέπει να αναδείξεις τη δική σου προστιθέμενη αξία, έτσι ώστε να μπορείς
να πάρεις και τη βοήθεια που χρειάζεσαι, είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από άλλα κράτη. Δηλώσατε προχθές το μνημόσυνο του Σταυραϊδού του Μαχαιρά, του Γρηγόρη Αυξεντίου, ότι δεν θα κουραστείτε να εργάζεστε για την δικαίωση του αγώνα μας και την απελευθέρωση της Κύπρου. Το δηλώσατε και τις προάλλες στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά σας. Δεν είναι πρώτη φορά. Όμως, τι εννοούμε όταν λέμε δικαίωση του αγώνα μας, διότι για έναν Κερινιώτη, συνάντησα σήμερα έναν παππού 92 χρονών από την Κερίνη και μου είπε, δικαίωση του αγώνα μας είναι να επιστρέψω στο κατεχόμενο χωριό μου. Έτσι την οραματίζεστε εσείς την λύση? Φυσικά. Σε όλη την κατεχόμενη Κύπρο. Η δικαίωση... Και είναι ρεαλιστική προσέγγιση αυτή? Η δικαίωση, κύριε Κυπριανού, είναι ο κάθε Κύπριος πολίτης, είτε είναι Ελληνοκύπριος, είναι Τουρκοκύπριος, να επιλέξει, να μπορεί να επιλέξει πού θα πάει να ζήσει. Μπορεί να έχει κάποια άλλα δικαιώματα τα οποία δεν θα τα ασκεί εκεί που ζει, αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία, όντας κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα είναι εφικτό κάποιος από τη Γερμανία ή από το Λουξεμβούργο να επιλέξει να ζει είτε στην Κερίνια είτε στην Πάφο και ένας Τουρκοκύπριος ή ένας Ελληνοκύπριος να έχει περιορισμό μέσα στην ίδια του την πατρίδα. Και αυτό είναι που προσφέρει ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι ακόμη. Έρχεται η κυρία Ολκίν. Η περίοδος που καλείται να διεκπεραιώσει την αποστολή της έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα ή είναι αορίστου χρόνου? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας, αλλά την ίδια στιγμή και με απόλυτα ρεαλιστής, δεν είναι αορίστου χρόνου. Γι' αυτό πρέπει να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Και είμαι εδώ. Ξέρω τις δυσκολίες, ξέρω τα προβλήματα, ξέρω όμως την ίδια στιγμή, κύριε Κυπριανού, ότι αυτή η κατάσταση και την βιώνουμε καθημερινά, δεν είναι στάσιμη. Βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά στην νεκρή ζώνη και δεν θέλω να κινδυνολογήσω. Δεν είμαι εδώ για να κινδυνολογήσω. Είμαι εδώ όμως για να πράξω ό,τι είναι δυνατόν να επιληθεί το Κυπριακό και να σας πω και κάτι. Αν δεν πίστευα ότι μπορεί να λυθεί το Κυπριακό, δεν θα επένδυα τόσο χρόνο στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Πραγματικά πιστεύω ότι ναι, η επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου είναι εφικτή. Κύριε Πρόεδρε, προσπαθώ να αντιληφθώ λίγο τον συλλογισμό σας και τα όσα περιγράφετε τώρα και στον συνάδελφο τον Σταύρο τον Κυπριανού. Επενδύσατε όλη την προσδοκία σας, αν θέλετε, στο διορισμό απεσταλμένης. Σε μια χρονική συγκυρία που συμβαίνει τι όμως? Η Τουρκία επαναλαμβάνει τις γαλάζιες πατρίδες, η πειρατεία στις κυπριακές θάλασσες είναι δεδομένη, το τι συμβαίνει στην πράσινη γραμμή το περιγράψατε μόλις τώρα. Η σχέση μας με την Ελλάδα και την προτεραιότητα που θα έπρεπε να έχει και ως εγκύτρια δύναμη στην Κύπρο δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Θέλω και ένα σχόλιο από αυτού. Πάντως, όσες δηλώσεις ακούμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις ελληνοτουρκικές διαφορές δεν περιλαμβάνεται ούτε σε μία το Κυπριακό και αυτό μας προβληματίζει ως Έλληνες της Κύπρου. Άρα, πάτε στις συνομιλίες με ποια λογική και τι διαφορετικό περιμένετε από συνομιλίες που επαναλαμβάνονται τα τελευταία 50 χρόνια με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο ότι θα δώσουν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα? Τι είναι αυτό που ξέρετε που δεν ξέρουμε εμείς? Πρώτον, να αναφέρω ότι ο διορισμός της κυρίας Ολκίν ήταν αποτέλεσμα των δικών μας προσπαθειών. Σύμφωνο. Ήταν αποτέλεσμα της αναγνώρισης της δικής μας πολιτικής βούλησης. Και θεωρώ ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Από μόνος του ο διορισμός δεν θα επιλύσει το Κυπριακό, αλλά επαναλαμβάνω. Πρόκειται για μια σημαντικότατη εξέλιξη, την οποία δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο με την Ελλάδα, γιατί οι σχέσεις μας με την Ελλάδα είναι εξαιρετικές. Μάλιστα, κύριε Τσουρούλη, έγινε η πρώτη, σκεφτείτε, από το 1960 που υπάρχει Κυπριακό κράτος, έγινε η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη ανάμεσα στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και αυτό αντανακλά και το επίπεδο των σχέσεών μας. Μιλήσατε για τα ελληνοτουρκικά. Ναι, υπάρχει ένας διάλογος. Ένας διάλογος όμως, ο οποίος δεν έχει επιλύσει τις διαφορές ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα. Ένας διάλογος που αν φέρει θετικές εξελίξεις, είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει και το δικό μας πρόβλημα. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως στο Σταύρο. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι
Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητά μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στα ευρωτουρκικά. Γι' αυτό έχω και μια, αν θέλετε, διαφορετική προσέγγιση, ότι είμαι έτοιμος να συζητήσω, είμαι έτοιμος να δω πρόοδο στα ευρωτουρκικά, ειδικότερα στα θέματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία, αν δω πρόοδο προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και όχι της λύσης δύο κρατών. Δεν υπάρχει εναλλακτική, και για μένα, κύριε Τσουρούλη, θα το ξεκαθαρίσω απόψε για ακόμη μια φορά, δεν υπάρχει σχέδιο Β σε σχέση με την επίλυση του Κυπριακού. Αυτή η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα καθημερινά γίνεται σαφώς χειρότερη. Έχετε όμως κάποια ένδειξη ότι η Τουρκία σας αντιμετωπίζει διαφορετικά, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, αν θέλετε να δείτε τώρα και να συνομιλήσετε με την Τουρκία, σας δέχεται ή σας θεωρεί εκλειπούσα? Η Τουρκία από το 1964 θεωρεί εκλειπούσα την Κυπριακή Δημοκρατία. Ποια είναι όμως εμένα η υποχρέωσή μου? Η υποχρέωσή μου, κύριε Τσουλή, είναι να προσπαθήσω να πράξω ό,τι είναι δυνατόν, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχω στη διάθεσή μου, ή να αποδεχθώ την τουρκική θέση. Και για μένα η αποδοχή της λύσης δύο κρατών δεν μπορεί σε καμία απολύτως περίπτωση να αποτελεί θέμα καν για συζήτηση, όχι επιλογή. Άρα επαναλαμβάνω. Άρα, γιατί πάτε σε συνομιλίες? Γνωρίζω τις δυσκολίες. Πάτε στις συνομιλίες όταν ο συνομιλητής σας θέλει τα δύο κράτη? Γιατί πάτε στις συνομιλίες? Γιατί, κύριε Τσουρούλη, στην ιστορία των διαπραγματεύσεων του Κυπριακού, κάθε σχέδιο που παρουσιαζόταν, κάθε πρωτοβουλία που συζητούσαμε, ήταν χειρότερη από την προηγούμενη. Ξέρετε πότε άλλαξε αυτό? Το 2004. Το 2004, που η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έθεσε προηγουμένως ο κύριος Κυπριανού για τον Κερινιώτη, πριν το 2004, δεν ήταν θέμα προς συζήτηση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σήμερα, ακριβώς λόγω του ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι θέμα προς συζήτηση. Την ίδια στιγμή, γιατί δεν μ' αρέσει να ωρεοποιώ την κατάσταση, το τι συζητούμε σήμερα στο Κυπριακό δεν συζητείται το 1983. Δεν υπήρχε, κύριε Τσουρλή, το 1983 δικαίωμα χρήστη στην περιουσία. Προέκυψε στα χρόνια. Αλλά η πάροδος του χρόνου, επαναλαμβάνω, δημιουργεί νέα αρνητικά τετελεσμένα. Και αυτή η κατάσταση, για να πω και στο εσωτερικό, στα θέματα που προαναφέρατε, δεν επιτρέπει, και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, δεν επιτρέπει σε αυτή τη χώρα να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που έχει. Έχει μείνει αναπάντητο το κομμάτι για την Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω θέλουμε όλοι να ακούσουμε το σχόλιο σας. Απάντησε ότι έχουμε, ήταν το δεύτερο σχόλιο που έκανα, ότι έχουμε εξαιρετικές σχέσεις, και μάλιστα ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έγινε και η πρώτη διακυβερνητική, από το 1960 που υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, διακυβερνητική διάσκεψη ανάμεσα στην Κύπρο και την Ελλάδα. Το γεγονός όμως ότι σε καμία αναφορά του Πρωθυπουργού δεν υπάρχει λέξη Κυπριακό, γνωρίζω, όταν μιλά για τα ελληνοτουρκικά. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι λέει και τι πράττει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και να σας παραπέμψω και στην εισαγωγική μου ομιλία, αν υπήρχε αυτό που έθεσε πολύ εύλογα ο κύριος Τσουρούλης, δεν θα έκανα στην εισαγωγή μου παρέμβαση ειδική αναφορά και στη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης. Έχετε την αίσθηση, δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, ότι αν προωθηθεί, αν προχωρήσει ο ελληνοτουρκικός διάλογος, μπορεί να υποβοηθηθεί και το Κυπριακό? Σίγουρα. Πού το στηρίζετε όμως αυτό? Διότι η τουρκική πλευρά επιμένει, τα διαχωρίζει ξεκάθαρα αυτά τα δύο. Ναι, μπορεί η τουρκική πλευρά, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, έτσι ώστε η Τουρκία να κερδίσει σε εισαγωγικά αυτά που επιθυμεί, χωρίς την επίλυση του Κυπρίου. Πριν από λίγο, Σταύρος, σας ρώτησε για το χρονοδιάγραμμα της πρωτοβουλίας της κυρίας Ολκίν. Ο Τατάρ προχθές από την Ατάλεια είπε ότι έμειναν άλλοι 4 μήνες και τελειώνουμε. Δεν υπάρχει. Προφανώς ότι υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Ο Γενικός Γραμματέας, και έχουμε μιλήσει με την κυρία Ολκίν, αλλά και προηγουμένως με την βοηθό Γενικό Γραμματέα που ήταν στην Κύπρο, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα της αποστολής της, αλλά την ίδια στιγμή δεν είναι αορίστου χρόνου. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα συζητούμε επάβιο. Κύριε Πρόεδρε, σας ακούσα πάρα πολύ προσεκτικά στην τοποθέτησή σας για το Κυπριακό. Τα πράγματα δεν είναι καλά, πέρασε ήδη μισός αιώνας. Συμφωνώ απόλυτα. Γνωρίζουμε για τις συνέπειες. Διερωτούμε όμως, ποια είναι η ώρα να μιλήσουμε καθαρά στον Κυπριακό λαό, να πούμε τις επιλογές που έχει ενώπιον του, ποιες είναι οι πραγματικές
επιλογές που προσφέρονται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και το ερώτημα είναι αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο επί δικής σας διακυβέρνησης να σφραγιστεί για πάντα το αδιέξοδο. Φυσικά και με ανησυχεί. Και σίγουρα δεν θα σφραγιστεί αδιέξοδο λόγω δικής μου υπαιτιότητας. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Είναι. Δεν θα είμαι, ναι, δεν θα είμαι. Δεν θα είμαι χαρούμενος, κύριε Παυλίδη, αν κατά τη διάρκεια της θητείας μου δεν υπάρξει πρόοδος προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού, αλλά θα πω ότι δεν ευθύνομαι εγώ, ευθύνεται η τουρκική πλευρά. Η πατρίδα είναι πάνω από όλους. Και σας είπα προηγουμένως ότι καθημερινά βιώνουμε περισσότερα τετελεσμένα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη λύση. Και ακούω συχνά και συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Τι είναι το πιο σημαντικό που έχουμε, κύριε Παυλίδη? Το πιο σημαντικό που έχουμε είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Οποιαδήποτε άλλη μορφή λύσης του Κυπριακού καταρκεί ό,τι πιο σημαντικό έχουμε, που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δεν είναι επιλογή συζήτησης τα δύο κράτη. Δεν είναι επιλογή, δεν μπορώ να φανταστώ να είναι επιλογή για τον οποιονδήποτε αναγνώριση ξεχωριστού κράτους στις κατεχόμενες περιοχές, που σημαίνει αμέσως από αναγνώριση της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα ξέρω τις δυσκολίες, γνωρίζω τις δυσκολίες περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Αλλά έχω ευθύνη να πράξω ό,τι είναι δυνατόν. Η συνέπεια όμως είναι σφραγιστή, κύριε Πρόεδρε, για πάντα το αδιέξοδο μας οδηγεί ακριβώς σε αυτό το που περιγράφεται τώρα. Εάν για παράδειγμα το Κυπριακό κηρυχθεί ως άλλη το πρόβλημα, μας οδηγεί σε αυτό το οποίο δεν υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα. Εδώ στη γειτονιά μας είδαμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Άκουγα σε πολλές των περιπτώσεων να αποκαλούν το Κυπριακό ως μια παγωμένη διένεξη. Δεν υπάρχουν παγωμένες διένεξεις. Δεν υπάρχουν. Άρα ξέρω, επαναλαμβάνω τις δυσκολίες. Τις γνωρίζω από πρώτο χέρι. Και είναι η δική μου ευθύνη έναντι σε αυτόν τον λαό, έναντι στις μελλοντικές γενιές που θα έρθουν. Και αν ασφάλεια θα νιώθουν σε αυτόν τον τόπο με όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα. Είπατε στην ομιλία σας, στην εισαγωγική, ότι διεκδικούμε απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μέσω μιας λύσης που να διασφαλίζει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους νόμιμους πολίτες της χώρας και να απαλλαγούμε από τα κατοχικά στρατεύματα κ.ο.κ. Αυτό που περιγράφεται διασφαλίζεται, κύριε Πρόεδρε, μέσα από το πλαίσιο Κουτέρες. Το οποίο αποδέχεστε ως βάση για σας. Το πλαίσιο Κουτέρες θεωρώ ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για πρώτη φορά, κύριε Παυλίδη, έθεσε σε αυτό το πλαίσιο την ουσία του Κυπριακού. Και τι είπε ο Γενικός Γραμματέας του Κραμμόντανα? Είπε ότι αν συμφωνήσουμε σε αυτά τα έξι θέματα, θα φτάσουμε στο σημείο μη επιστροφής. Υπάρχουν και άλλα θέματα που εκκρεμούν, αλλά δεν είναι ικανά να ανατρέψουν τη λύση του Κυπριακού. Και είμαι έτοιμος να διαπραγματευτώ στη βάση και του σχεδίου, του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα. Θα επανέλθω, Γιώργο. Έλα, Γιώργο Κασκάνη. Κύριε Πρόεδρε, ακόμα και από την προεκλογική περίοδο είχατε θέσει ένα σοβαρό και φιλόδοξο στόχο. Μάλιστα, δημιουργούσατε την εντύπωση ότι ήταν έτοιμα τα πράγματα και αναφέρομαι στον απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχατε πει, μάλιστα, συζητήσατε συγκεκριμένα ονόματα και με τον Πρόεδρο της Γαλλίας και με τον Πρωθυπουργό της Ολλανδίας και με όλους τους αξιωματούχους των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχατε ο ίδιος θέσει ως χρονική στιγμή την αμέσως μετά τις τουρκικές εκλογές περίοδο. Μάλιστα, όταν κυκλοφόρησαν και κάποιες φήμες περί της κυρίας Μέρκελ, λέγατε ότι θα μπορούσε, ας πούμε, μια τέτοιου είδους προσωπικότητα είναι που ψάχνουμε για να εμπλακήσει το Κυπριακό. Ένα χρόνο μετά τις τουρκικές εκλογές, για πρώτη φορά απόψε, διαπίστωσα ότι στην ομιλία σας δεν μιλάτε για απεσταλμένο, μιλάτε για εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έγινε τελικά? Δεν πείσαμε? Όχι. Είναι... Δεν ήταν σωστή εκτίμηση μας για την δυνατότητά μας αυτή ή δεν υπάρχει το ενδιαφέρον από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι στόχος ο διορισμός απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με απόλυτη εντυμότητα, κύριε Κασκάνη, υπάρχει και συγκεκριμένη προσωπικότητα. Δεν είναι η κυρία Μέρκελ. Δεν μπορώ να αποκαλύψω όμως δημόσια με ποια προσωπικότητα συζητούμε, με ποια προσωπικότητα γνωρίζει ο ίδιος ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με απόλυτη ειλικρίνεια,
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάστηκε προς την κατεύθυνση διορισμού και της κυρίας Ολκίν. Ήταν και οι δικές της προσπάθειες. Και όταν κάποια κράτη-μέλη αντιδρούσαν σε αυτή την προοπτική, δεν αντιδρούσαν γιατί δεν έβλεπαν ρόλο σε μια πολιτική προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά γιατί θεωρούσαν ότι έπρεπε πρώτα να διοριστεί ειδικός, προσωπικός, ειδικός, απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών. Και υπάρχει συζήτηση, είμαι σε συζήτηση με τους θεσμούς, ειδικότερα τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για αναλόγως πώς θα εξελιχθούν τα θέματα και η προσπάθεια της κυρίας Ολκίν. Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εκτός συζήτησης και γι' αυτό δεν το ανέφερα. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο υλοποιήθηκε. Δεν έχει υλοποιηθεί που θα μέχρι θέλατε στιγμής. Εσείς αμέσως μετά τις τουρκικές εκλογές για να μπούμε, ναι, σε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί επαναλαμβάνω, η προσέγγιση από κάποια κράτη, ισχυρά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν ότι πρώτα θα πρέπει να γίνει διορισμός απεσταλμένων των Ηνωμένων Εθνών. Γι' αυτό δουλέψαμε, γι' αυτό ζητήσαμε και τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτή την κατεύθυνση και τέθηκε από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχαμε το αποτέλεσμα με την κυρία Ολκίν. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε εγκαταλείψει. Δεν είναι κάτι που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας απόψε ότι θα επιτευχθεί. Αλλά κύριε Κασκάνη, αυτό δεν είναι κάτι που με αποτρέπει να θέτω ψηλούς στόχους, τέτοιου είδους στόχους, τέτοιου είδους επιδιώξεις. Είμαι ένα μικρό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα από την προσέγγιση μου σε όλα τα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσπαθώ να αναδείξω και τη σημασία της χώρας μας. Όχι μόνο για το Κυπριακό. Δεν είμαστε μια μόνο θεματική χώρα. Και επανέρχομαι σε αυτό που προανέφερα για την πρωτοβουλία μας για τον ανθρωπιστικό διάδρομο. Δεν με πειράζει, δεν με ενοχλεί να τσαλακωθώ ή να δεχτώ κριτική επειδή δεν πέτυχα ένα συγκεκριμένο στόχο. Ακριβώς σε αυτό το τελευταίο, γιατί είπατε τη φράση που έρχεται να δέσει με το ερώτημα. Και επειδή εμφανίζεστε πολύ αποφασισμένος για την προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος, μπροστά σε ένα ιστορικό δίλημα που ενδεχομένως να βρεθείτε, θα βαραίνει περισσότερο το να προχωρήσετε σε αυτό που λέτε απόψε ή η σχέση σας με τα συγκυβερνώντα κόμματα? Μα με τα συγκυβερνώντα κόμματα είναι γνωστό ότι έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Και αυτό λέχθηκε και έντιμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Να ξεκινήσω από την ΕΔΕΚ, δεν συζητά καν το θέμα ομοσπονδίας. Υπάρχουν συγκυβερνώντα κόμματα. Ανάμεσα σε κάποια των θεμάτων, ναι, υπάρχει. Ήδη σήμερα μας είπατε τρεις φορές ότι δεν έχετε κομματική στήριξη. Οπότε, δεν νιώθετε ότι είστε υπερκομματικός, μπορεί να είναι και η ρίση της βραδιάς. Γι' αυτό εκτιμώ και το βιώνω σχεδόν καθημερινά τη στήριξη από τα συγκυβερνώντα κόμματα. Και είναι κάτι το οποίο εκτιμώ. Σας είπα ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα. Εκποιήσεις. Στήριξαν την κυβερνητική πρόταση μπροστά στα προβλήματα που θα δημιουργούνταν και για την οικονομία. Συμπεριφέρθηκαν υπεύθυνα και λύσαμε ένα θέμα που συζητείται από το 2017. Την ίδια στιγμή. Θα επανέλθω στο Κυπριακό. Όμως, γιατί δεν το αφήνω το Κυπριακό. Δεν σημαίνει όμως ότι τα κόμματα αυτά χάνουν την αυτονομία τους. Ή εγώ χάνω την αυτονομία μου. Αλλά επαναλαμβάνω, όσον αφορά το Κυπριακό, είναι γνωστό ότι με κάποια των κομμάτων υπάρχουν διαφωνίες, κάποια περισσότερες, κάποια λιγότερα. Εγώ μιλώ για την ιστορική στιγμή. Ιστορική που θα πρέπει στιγμή να πάρετε απόφαση. Για μένα, φυσικά και θα είναι να προχωρήσω. Αυτό δεν υπάρχει, είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο, κύριε Κασκάνη. Ανεξαρτήτως των όποιων αντιδράσεων. Ανεξαρτήτως των όποιων αντιδράσεων. Μάλιστα. Αναλαμβάνει και πρωτοβουλία ο κύριος Παπαδόπουλος. Ή οποιαδήποτε πρωτοβουλία αναλαμβάνεται, είτε από τον κύριο Παπαδόπουλο, προηγουμένως από την κυρία Δημητρίου, την πρόεδρο της Βουλής και την πρόεδρο Δημοκρατία. Είναι. Τις καλωσορίζω. Όσο αποσκοπούν στο να επαναρχίσουν οι συνομιλίες και να επιλύσουμε το Κυπριακό. Κύριε Πρόεδρε, θα επιμείνω λίγο και σε μια συνέχεια των ερωτημάτων περί των κομμάτων και θα ήθελα να πάμε ένα βήμα παραπάνω και να δούμε το θέμα του λαού. Επειδή η όποια λύση, αυτός που θα κληθεί να την εφαρμόσει θα είναι ο λαός και να την βιώσει.
Μήπως θα έπρεπε κάποια στιγμή να σκεφτεί η κυβέρνηση να μετρήσει την πραγματική βούληση του λαού για το θέμα της λύσης και η πολιτική ηγεσία στο σύνολό της βέβαια, ώστε προτού αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις και προτού βρισκόμαστε μπροστά στην ανάγκη λήψης ιστορικών αποφάσεων, να γνωρίζουμε και τι πραγματικά θέλει ο λαός. Αντιλαμβάνομαι το ερώτημα σας, κύριε Κοντζαμάνη, και είναι πολύ λογικό. Την ίδια στιγμή, τι να θέσουμε ενώπιον του κυπριακού λαού. Εκείνο όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν θα θέσω ενώπιον του κυπριακού λαού ένα σχέδιο λύσης το οποίο εγώ ο ίδιος δεν υποστηρίζω. Θα αναλάβω προσωπικά την ευθύνη, όποια και αν είναι αυτή, όποιες και αν είναι επιπτώσεις σε προσωπικό επίπεδο, αλλά για να θέσω ένα σχέδιο λύσης στον κυπριακό λαό, εγώ θα είμαι θειασότης αυτού του σχεδίου. Το επόμενο ερώτημα μου αφορά στον συνεχιζόμενο σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα και σε αυτή τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τα όποια μέτρα. Τα νομικά, αντιλαμβάνομαι, είναι πολύ δύσκολο να γίνει δημόσια τοποθέτηση, αλλά πολιτικά, πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτή τη συνεχιζόμενη δράση οικοδομική στα κατεχόμενα και πού αφήνουμε, πέραν της αμοχώς του που είναι κυρίαρχο θέμα συζήτησης, τη Μόρφου, την Κερίνια και άλλες κατεχόμενες περιοχές σε αυτή τη συζήτηση? Το βασικό όπλο στη φαρέτρα μας είναι τα νομικά μέτρα. Τα νομικά μέτρα τα οποία επεξεργαζόμαστε, είμαστε σε προχωρημένο στάδιο, νομικά μέτρα τα οποία δεν περιορίζονται στην αμόχωστο, καλύπτουν όλες τις κατεχόμενες περιοχές. Από εκεί και πέρα αξιοποιούμε και κάποια πολιτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Να σας μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Βλέπαμε το τελευταίο διάστημα μια αυξημένη τάση αγοράς περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές από τους Ισραηλινούς. Θέσαμε το θέμα στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Ακόμη και τώρα, μέσα σε αυτή την κρίση που υπάρχει με αφορμή τη Γάζα, τη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήταν κάτι ναι που απαιτήσαμε να ληφθούν μέτρα από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Δεν ζούμε σε ένα αγγελικά πλασμένο κόσμο. Άρα και εμείς και οι ενέργειές μας και ό,τι αποφασίζουμε έχουν ως βασικό κριτήριο πώς να υπερασπιστούμε καλύτερα τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό πάντως αυτό που συμβαίνει στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασου. Φαίνεται πως το κατοχικό καθεστώς είναι αποφασισμένο να βάλει χέρι στην εκπαίδευση των παιδιών και οι πληροφορίες λένε ότι πέρα από τις πρόσφατες ενέργειες που είδαμε, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει πρόθεση να μην επιτραπεί του χρόνου στο Υπουργείο Παιδείας να αποστείλει βιβλία στα εγκλωβισμένα παιδιά. Επιβεβαιώνετε αυτές τις πληροφορίες και τι κάνει η κυβέρνηση για να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο? Δεν θα απέκλειε οτιδήποτε, κύριε Κυπριανό, από το κατοχικό καθεστώς. Έχω δει συγκεκριμένα γιατί απέρριψαν τα πρόσφατα βιβλία. Πρόκειται για δικαιολογίες που δεν στέκουν σε καμία απολύτως λογική. Και βλέπουμε, για να πω στη μεγαλύτερη εικόνα, ένα στόχο από πλευράς τουρκικής για αφισβήτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γνωρίζουν, θεωρώ, ότι η κυριαρχική ισότητα που επιδιώκουν δεν μπορεί να επιτευχθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Άρα επιχειρούν, αν θέλετε, να πετύχουν αυτή την κυριαρχική ισότητα μέσω της αφισβήτησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα αυτές τις παραβιάσεις στην νεκρή ζώνη. Στην ουσία είναι παραβιάσεις που στόχο έχουν να αφισβητήσουν το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, το ρόλο που έδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία στα Ηνωμένα Έθνη, εντός της νεκρής ζώνης. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι αφισβητούν και το ψήφισμα του Μαρτίου του 1964, μετά την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων, ένα σημαντικότερο ψήφισμα που μέχρι σήμερα είναι αυτό που καθορίζει την παρουσία της εθνευτικής δύναμης στην Κύπρο, θέλοντας να δείξουν ότι έχουν και ήδη λόγο και ρόλο στην παρουσία των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Βλέπουμε αυτή. Γι' αυτό επανέρχομαι σε όλα αυτά τα θέματα που εγέρθηκαν με την προοπτική επίλυση του Κυπριακού, τις δυσκολίες, τα προβλήματα που, επαναλαμβάνω, τα γνωρίζω από πρώτο χέρι.
Έχουμε φτάσει στο τέλος του χρόνου που έχει συμφωνηθεί. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις. Ο τελευταίος λόγος σε εσάς, κύριε Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο. Είμαι σίγουρος ότι θα το έχω με συναδέλφους σας, γιατί θέλω να αναφερθώ και σε αυτό το διάλογο που έχει αναπτυχθεί. Και ευχαριστούμε που το απαντάτε, γιατί τα τηλεοπτικά κανάλια βρέθηκαν στο στόχο. Ξέρετε, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στους δημοσιογράφους από τον κύριο που είμαι κοινωνικός εκπρόσωπος και βλέπω όλες αυτές τις ανακοινώσεις. Είναι κάτι που με στεναχωρεί. Επέλεξα να κάνουμε αυτή την ζωντανή συζήτηση. Θεώρησα ότι με 5 συναδέλφους θα είναι, αν θέλετε, πιο ζωντανή συζήτηση, αλλά το αμέσως επόμενο διάστημα έχω προγραμματισμένες και συνεντεύξεις και παρουσίες μου και σε εφημερίδες και σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Εμείς επιδιώκουμε. Ξέρετε, υπάρχει μια γενικότερη, διαβάζω ότι είμαστε μια κυβέρνηση που μας ενδιαφέρει η εικόνα. Εγώ θεωρώ ένα από τα προβλήματα μας είναι ακριβώς αυτό, να επικοινωνήσουμε όλα αυτά που έχουμε κάνει, είτε αφορούν την οικονομία, το κυπριακό, το μεταναστευτικό, την κοινωνική μας πολιτική, την παιδεία, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Άρα είμαι κάποιος που επιδιώκω τον διάλογο με τους δημοσιογράφους, με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ένας χρόνος διακυβέρνησης, είμαι περήφανος για αυτά που έχουμε πετύχει. Έχουμε ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό. Έχουμε πολιτική φιλοσοφία, αυτή αποδεικνύεται μέσα από τις πράξεις μας, δεν είναι μέσα από τίτλους. Αν θέλω να δώσω έναν τίτλο, αυτός είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός. Εκείνο που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, η οποία πώς θα επιτευχθεί μέσα από μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, μέσα από ένα καλύτερο αύριο με την παιδεία και την υγεία να είναι βασικές προτεραιότητες, την πράσινη μετάβαση, την θεσμική μεταρρύθμιση. Ξέρετε, πρέπει να τολμήσουμε να επανασυστήσουμε το κράτος του 1960. Πρέπει να τολμήσουμε να κάνουμε τομές και έχουμε στην Ευρώπη, στο κοινό μας σπίτι, τα καλύτερα παραδείγματα, τις καλύτερες πρακτικές που μπορούμε να υιοθετήσουμε. Και το λέω και κλείνω με απόλυτη βεβαιότητα ότι όλα όσα έχουμε υποσχεθεί στον κυπριακό λαό, το κοινωνικό μας συμβόλαιο με τον κυπριακό λαό, θα το τηρήσουμε πιστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.